Επιβεβαιώνοντας πλήρως τα exit poll, οι πρώτες καταμετρήσεις ψηφοδελτίων στην Αυστρία δείχνουν ότι το συντηρητικό λαϊκό κόμμα του Σεμπάστιαν Κούρτς είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών. Δεύτερο είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα που μείωσε αρκετά το ποσοστό του σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο του 2017. Απίστευτο, δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή. Φαινομενικό, όπως ήταν αναμενόμενο. Ένα αποτέλεσμα ρεκόρ, μια πρωτιά ρεκόρ. Ας δούμε πού θα καταλήξουν οι συζητήσεις για δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού. Σίγουρα οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ελπίζω να γίνει ένας συνασπισμός χωρίς το κόμμα της Ελευθερίας. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία είχε αναλάβει στις αρχές Ιουνίου υπό την πρώτη γυναίκα καγκελάριο στην αυστριακή ιστορία, την τέως πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπριγκίτε Μπιρλάιν, πρόκειται να υποβάλει την Τρίτη τυπικά την παραίτησή της στον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Αλεξάνδερ Βάντερ Μπέλεν, από τον οποίο θα τη ζητηθεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Ο Σεμπάστιαν Κούρτς κέρδισε τις εκλογές όπως όλοι περίμεναν. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι οι κακές επιδόσεις του κόμματος της Ελευθερίας και οι καλές επιδόσεις του κόμματος των Πρασίνων. Ένα είναι σίγουρο. Τα επόμενα χρόνια η Αυστρία θα είναι μάλλον συντηρητική, γιατί ένας κυβερνητικός συνασπισμός χωρίς τον Σεμπάστιαν Κούρτς είναι σχεδόν αδύνατος.